αφενός θα επιτρέψει το απόλυτο, αλλά και τι άλλο θα γίνει με την κόντρα στον Γαλατά, η οποία είναι στο 2-2 κιόλα. Εμείς πάντα θέλουμε όλα τα παιχνίδια μας να ξεκινάμε από την άμυνα. Η Γαλατά είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα με έμπειρους παίχτες που είναι αρκετά επιθετικά ταλαντούχοι. Εμείς έχουμε ένα πλάνο, θέλουμε να το εφαρμόσουμε 40 λεπτά, να είμαστε συγκεντρωμένοι και ξεκινώντας πάλι από την άμυνα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Παραδείγματα από το πλάνο που έχετε για αύριο. Η Γαλατά έχει κάποιους παίχτες κλειδιά που θα χρειαστεί να σταματήσουμε το ρυθμό τους. Σε αρέσει να τρέχουν και στον αγωνιασμό, είτε πρωτεύουν είτε δευτερεύουν και πρέπει να είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι για να σταματήσουμε αυτό. Έχει μείον όμως στο front line με Αλντεμίρ, Βουγιούκα και Τζαουά. Είναι αρκετά ευάλωτοι, αρκετά αργοί. Είναι ένα συνεχόμενο Ολυμπιακό που θα έρθει τουλάχιστον λίγο. Αρκετά πιο γρήγορο. Είναι σίγουρα κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Όμως είναι πάρα πολύ δυνατή επιθετικά στα pick and roll και σε αυτά και θα πρέπει σίγουρα να το σταματήσουμε. Δημήτρη, ο Williams πήγε μια χαρά από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα είναι αρρώγιο. Είναι ένας παίκτης κλειδί για τη Γαλατά. Παίρνει πολλές μπάλες στα χέρια του και μέσα από το πλάνο της ομάδας θα πρέπει να το σταματήσουμε. Μετά από 12 μέρες ο coach Τρόπουλος τι λέει. Προσπαθεί να περάσει την οτροπία της ομάδας και πιστεύω ότι φαίνεται ήδη στο παρκέ και μέσω σκληρής δουλειάς θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους. Η διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους προπονητές, το όνομα στην Παρτούκα. Διαφορές. Όλοι οι προπονητές έχουν κάποιες διαφορές στην οτροπία τους. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε πάλι δυνατοί, ξεκινώντας όπως είπα πάλι από την άμυνα.